Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Το 11ο ΠΑΠ All-Star Game βρίσκεται πρώτον πυλών. Η μεγάλη της καλαθόσφαιρας γιορτή θα διεξαχθεί το Σάββατο στις 5 το απόγευμα στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία με σλόγγαν «Παίζω με κανόνες, οδηγώ με κανόνες». Μαζί μας ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο κύριος Ανδρέας Μουζουρίδης. Κύριε Μουζουρίδη, καλώς ορίσατε και αρχίζουμε αμέσως. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από ό,τι πληροφορούμαστε για αυτή την γιορτή του αθλητισμού και της ανθρωπιάς. Καλό μεσημέρι, Αντρέα, και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ναι, είναι γεγονός ότι πλέον ένα αθλητικό γεγονός έχει μετατραπεί σε θεσμό. Ο κόσμος της καλαθόσφαιρας και όχι μόνο αναμένει αυτή τη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού, η οποία πέραν από το καλαθοσφαιρικό κομμάτι στέλνει και πολλά μηνύματα στην κοινωνία, όπως πολύ σωστά έχεις αναφέρει. Το σλόγγαν το οποίο επικρατεί τα τελευταία χρόνια είναι «Το παίζω με κανόνες, οδηγώ με κανόνες». Και υπάρχει όντως αυξημένο ενδιαφέρον. Θεωρούμε ότι θα είναι περισσότερη συμμετοχή του κόσμου από ό,τι ήταν τις προηγούμενες χρονιές. Και ο λόγος είναι ότι συνεχώς προσπαθούμε, αναβαθμίζουμε και εμπλουτίζουμε αυτόν το αθλητικό γεγονός. Τώρα, άρα, ένας ο οποίος θα έρθει στο γήπεδο, τι θα παρακολουθήσει, τι θα δει? Καταρχήν να πούμε ότι θα περάσει έναν ευχάριστο απόγευμα με την οικογένεια. Ένα δίωρο τουλάχιστον. Ένα δίωρο είναι από τις 5 μέχρι τις 7 και είμαστε πολύ τυπικοί στο να κρατούμε την ώρα μας, γιατί θέλουμε η οικογένεια, ο κόσμος να ξέρει ακριβώς και να προγραμματίζεται σωστά. Τι έχει να περιμένει μέσα σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα ένεκα και των γιορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς? Έναν καλαθοσφαιρικό υπερθέαμα. Οι καλύτεροι καλαθοσφαιριστές και καλαθοσφαιρίστριες θα ανταγωνιστούν μεταξύ τους. Να πούμε ότι η επιλογή έγινε από τον κόσμο. Θα υπάρχουν οι Duckers D, οι οποίοι θα κάνουν διάφορα ακροβατικά καρφώματα σε διάφορες μορφές και τρόπους. Και από εκεί και πέρα θα εμπλουτιστεί το πρόγραμμα και καλλιτεχνικά με το χορευτικό συγκρότημα της Αναστασίας Στασουρή. Θα μας διασκεδάσει. Θα υπάρχουν οι Μπακατίνιος, το συγκρότημα με τους drums. Και από εκεί και πέρα εμείς θα εμπλουτίσουμε με διάφορες μασκότσες για να έχουν και οι μικροί μας φίλοι κάτι να περιμένουν. Και βεβαίως το φιλανθρωπικό κοινωνικό κομμάτι, το οποίο έχει καταστεί και αυτό θεσμός με την ΟΠΑΠ και το Ίδρυμα Κάνε Μια Ευχή, όπου η ΟΠΑΠ Κύπρου θα πραγματοποιήσει μια ευχή σε έναν παιδάκι το οποίο έχει ήδη επιλέξει. Μάλιστα. Τα παιδάκια όμως που θα βρεθούν εκεί θα έχουν κάποιες εκπλήξεις, κάποια δώρα. Έχω ακούσει για μπάλες οι οποίες θα δοθούν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Μας έχεις χαλάσει την έκπληξη. Μα δεν είναι. Ακούστηκε ήδη στον αέρα, οπότε μένω μέχρι εκεί. Ναι. Θα υπάρχουν και άλλες εκπλήξεις. Ναι, αυτό είναι ένα μέρος της έκπληξης. Θέλουμε τα παιδιά που θα έρθουν για πρώτη φορά σε γήπεδο να φύγουν με ανάμνηση μπασκετική, δηλαδή να πάρουν μια μπάλα στο σπίτι τους, να αγαπήσουν το άθλημα και γιατί όχι να επιλέξουν μια ακαδημία και να ξεκινήσουν να ασχολούνται με το άθλημα της καλαθοσφαίρας. Τώρα, σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό μέρος, φέτος θα είναι κάπως διαφορετικά. Δεν θα είναι οι Ευρωπαίοι με τους Αμερικάνους όπως συνέβαινε τα άλλα χρόνια, απλά είναι δύο αρχηγοί οι οποίοι θα επιλέξουν τους συμπαίκτες τους. Ναι, είχαμε μπει να διαφοροποιηθούμε λίγο. Οι δύο πρώτοι στην ψηφοφορία έχουν επιλεγεί σαν αρχηγοί των δύο ομάδων. Ο ένας είναι ο εκ των αρχηγών της Εθνικής Ομάδας Ανδρών, ο Νίκος Στυλιανού, και ο άλλος είναι ο πρώην αρχηγός της Εθνικής Ανδρών, της ΑΕΚ Λάρνακας Διεθνής Καλαθοσφαιριστής, ο Ανδρέας Σιδόπουλος. Οι δύο αυτοί παίκτες, μέσα σε μια διαδικασία η οποία θα προβληθεί στο κοινό εντός των επόμενων ωρών, έχουν επιλέξει τις ομάδες τους ήδη. Οπότε που θα είναι ένα και μείγμα. Θα έχει και γυναίκες. Θα έχει και γυναίκες. Και κοπελές, και κοπελές μέσα στις ομάδες. Ναι. Και το τζάμπολ θα το κάνει? Το τζάμπολ θα το κάνει ο πρώτος πολίτης της Δημοκρατίας. Θα μας τιμήσει με την παρουσία του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Χριστοδουλίδης, όπου θα κάνει και την έναρξή του αγωνιστικού μέρους της όλης εκδήλωσης. Θα υπάρξει και ο διαγωνισμός τριπώντων, ως συνήθως φαντάζομαι. Ναι, είναι κάτι το οποίο κάναμε πέρσι, μετά από πάρα πολλά χρόνια. Το έχει αρέσει στον κόσμο, το έχουν ζητήσει, οπότε θα υπάρχει και ο διαγωνισμός τριπώντων, που και αυτή η επιλογή των παιχτών έχει γίνει μέσα από ψηφοφορία των ίδιων των φιλάθρων. Θα υπάρξουν κάποιες άλλες καινοτομίες, νομίζω έξω θα υπάρξει κάποια εκδήλωση από
Εκτός γηπέδου γίνεται μια συνεργασία φέτος από την Ομοσπονδία και το Cyprus Convection για τα sneakers, όπου κάνουν την δική τους έκθεση με τα γνωστά παπούτσα sneakers, τα οποία είναι καθαρά μπασκετσικά παπούτσα. Αυτή τη στιγμή θα πραγματοποιηθεί η επίσημη τους παρουσίαση σε έκθεση, η οποία θα γίνει στην κρατική έκθεση. Αλλά οι συμμετέχοντες στο All Star με το εισιτήριο τους θα παίρνουν έκπτωση στο να μπουν στην κρατική έκθεση. Και βεβαίως θα υπάρχει και ένας χώρος διαμορφωμένος έξω από το γήπεδο, όπου θα υπάρχει και εκεί μια έκθεση αυτών των παπουτσιών. Ατραξιόν της βραδιάς, καλεσμένος, επίτιμος καλεσμένος, επίσημος. Πέραν από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, καλαθοσφαιρικά ομιλούντες, θα έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας την διεθνή Ελληνίδα καλαθοσφαιρίστρια, την Ελεάνα τη Χριστινάκη, η οποία είναι Κύπρια. Όμως αγωνίζεται στην Εθνική Ελλάδος, στον Ολυμπιακό Πειραιός, τεράστια καριέρα και στο εξωτερικό. Η Ελεάνα θα έρθει μαζί μας για να μας βοηθήσει πρωτίστως στο να προβάλλουμε ακόμα πιο πολύ το γυναικείο μπάσκετ. Ναι. Και θα είναι και μία εκ των πρεσβευτών μας στον δρόμο για το Ευρωμπάσκετ του 2025. Θα είναι και φέτος, δεν ξέρω αν θα το χαλάσω, ο Πέτρος ο Πολυχρονίδης. Ευάλθηκες να μας τον πάρεις όλες μας ευχήσεις. Απεναντίας είναι κράχτες. Καταρχήν πρέπει να μάθω από πού παίρνεις αυτήν την εσωτερική πληροφόρηση. Θα είναι μαζί μας, ναι, και ο Πέτρος Πολυχρονίδης, ο οποίος τα τελευταία χρόνια και αυτός είναι ένα μέλος της ομάδας μας, είναι μέλος αυτής της αναβάθμισης του All-Star Game, ο οποίος και ο ίδιος θέλει να είναι παρόν και θα είναι παρόν και αυτόν τον Σαββατοκύριακο. Μένω μέχρι εδώ σε ό,τι αφορά τις αποκαλύψεις, να μην το χαλάσουμε τις εκπλήξεις. Τώρα, σε αυτή την προσπάθεια σας, χορηγή επικοινωνίας είναι το Omega και το Super Sport FM στους 104, ο οποίος μάλιστα θα έχει και live link από τις 2 μέχρι τις 4 το απόγευμα έξω από το γήπεδο. Σωστά. Ναι, πολύ σωστά. Βεβαίως η δική σας συνεισφορά είναι μεγάλη και τεράστια για μας, γιατί προβάλλεται καθημερινώς προς τον κόσμο αυτή τη μεγάλη αθλητική διοργάνωση και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί χωρίς την προβολή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αντιλαμβάνεστε ότι ο κόσμος δεν μπορεί να πάει το μήνυμα κοντά του. Ναι, θα υπάρχει και ένα live link. Νομίζω θα είναι ο Πολύβιος ο Αλεξάνδρου. Μαζί με τη Μαρίνα την Αργυρού και για ένα διάστημα, για κάποια ώρα θα είναι και ο Ηρόδοτος ο Μιλτιάδος, ο οποίος θα μεταφερθεί μέσα στο αγωνιστικό κομμάτι. Εντός για περιγραφή και το αγωνιστικό κομμάτι. Στο αγωνιστικό κομμάτι. Μάλιστα. Ένα τελευταίο μήνυμα, κύριε Μουζουρίδη, προς τον κόσμο που σας ακούει. Καταρχήν να καλέσω και εγώ τον κόσμο με τη σειρά μου να προσέλθει, να έρθει μαζικά. Είναι μια αθλητική γιορτή. Δεν είναι μόνο αθλητικό γεγονός που αφορά το φίλαθλον κόσμο που παρακολουθά και καλαθόσφαιρα, είναι ένα αθλητικό γεγονός που προσφέρεται πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων η οικογένεια να έρθει μαζικά στο γήπεδο μαζί με τα παιδιά της, να περάσουν έναν ευχάριστο δίωρο και είναι κάτι το οποίο περιμένουμε με πολύ μεγάλη ανυπομονησία. Είναι το νούμερο ένα στο καλεντάρι της Ομοσπονδίας μας, το All Star Game, που γιατί θέλουμε να δίνουμε και εμείς πίσω με τη σειρά μας στον κόσμο που μας παρακολουθεί. Ο κόσμος πώς μπορεί να έρθει, το εισιτήριο υπάρχει και πώς μπορεί να το προμηθευτεί? Εισιτήρια υπάρχουν στα γραφεία της Ομοσπονδίας, υπάρχουν και διαδικτυακά μέσα στο site της Ομοσπονδίας μας, αλλά και τηλεφωνικώς. Τα παιδιά στην Ομοσπονδία είναι πολύ πρόθυμα να δώσουν και να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Οι τιμές των εισιτήριων είναι 5 ευρώ. 5 ευρώ. Ναι. Άρα με 5 ευρώ, δεν ξέρω, υπάρχουν τίποτα οικογενειακά ή απλά. Όχι, είναι 5 ευρώ ατομικά, 5 ευρώ για να δουν αυτό το μεγάλο ανιβερθέαμα. Τα παιδιά κάτω το 12 βεβαίως είναι δωρεάν. Είναι δωρεάν. Μάλιστα, κύριε Μουζουρίδη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Και εγώ ευχαριστώ και σας περιμένουμε όλους να σας δούμε το Σάββατο 5 με 7 στο στάδιο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία. Να είστε καλά. Καλές επιτυχίες.